Το έμπειρο λέει ότι δεν. Δεν είναι τη ώρα, δεν είναι του κόσμου. Θα χαλάσουμε την αισθητική των τηλεθεατών. Λοιπόν, να πω δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι, γιατί είναι φρέσκο. Δύο κουβέντες. Η ΑΕΚ σήμερα, έτσι όπως ήταν η υφή του παιχνιδιού, χρειαζόταν έναν έξυπνο ΠΑΟΚ για να μείνει πίσω στο σκορ. Δηλαδή, ο Πογιέτ για λίγες φορές φέτος, μάλλον τις λίγες φορές φέτος που διαχειρίστηκε την ΑΕΚ σε κατακτητικό παιχνίδι, δεν πήρε αποτέλεσμα. Δηλαδή, με Λεβαδιακό, με Τρίπολη, δεν θυμάμαι με κάποιες ομάδες που η οποία ήταν φαβορή ΑΕΚ, ποτέ δεν πήρε αποτέλεσμα, δυσκολεύτηκε. Και να πω ότι έτσι όπως ξεκίνησε το παιχνίδι με την κατοχή μεγάλη της ΑΕΚ, περίμενα από τον ΠΑΟΚ να κάνει το αυτονόητο, θα κοπώ, να κάνει το αυτονόητο. Δηλαδή, την κόντρα που βγάζει με τον Ροντρίγκες που βγαίνει κατά λάθος, να είναι οργανωμένη. Δηλαδή, στην κόντρα που βγάζει με τον Ροντρίγκες, είναι από ένα λάθος αυτού του κακού center back του Άρθρο. Ωραία. Περίμενα λοιπόν τον Μακ, τον Ροντρίγκες και κάποιους από τον Κίτσιου ή τον Κοροβέση έναν και κάποιο χαφ να βγάλουν κόντρες. Γιατί ήταν πολύ σφιγμένος ο ΠΑΟΚ πίσω. Ήταν πολύ πίσω οργανωμένος στο αμυντικό του παιχνίδι. Δεν το είδα αυτό. Όποιος διαφωνεί ή όποιος ακούει και διαφωνεί, εδώ είμαστε όταν ανοίξουμε γραμμές. Αντίθετα, κάνει τον γκολ στον αέρα η ΑΕΚ και στο δεύτερο ημίχρονο πηγαίνει ο ΠΑΟΚ να παίξει το 4-4-2. Εκεί το πιο λογικό είναι να γίνει το 2-0, το 3-0, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάλογα χαφ. Κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο έχουν μεγάλωση και οι αποστάσεις. 4-4-2 δεν παίζει στην ίδια ευθεία. 4-4-2 είναι. Όταν παίζει ο Μπερμπάτοφ με τον Κλάους είναι 4-4-2. Παγκοσμίως είναι 4-4-2. Με δυο ίδιου τύπου center for. Δηλαδή. Φέρτη μου. Σαν δεκάρι ήταν. Ναι, δεν ξέρω τι σαν δεκάρι. Ο Μπερμπάντοφ είναι φορ περιοχής. Ο Μπερμπάντοφ πήγε φορ περιοχής. 4-4-2 στην Ελλάδα, τόφιο, αγνώ, αμόλυντο, εγγλέζικο, δεν παίζει κανείς. Έπαιξε λίγο πιο πίσω, έπιασε λίγο πιο πίσω ο Μπερμπάντοφ. Λίγο πιο πίσω ο Μπερμπάντοφ. Σαν δεύτερο φορ όμως. Γιατί δεν έκανε τη μεγάλη κίνηση να κατέβει πίσω, να πάρει την μπάλα 5 μέτρα μετά το κέντρο, να κάνει τη μεγάλη απόσταση. Ήταν κοντά στον Κλάους. Ο πίσω ο Κλάους 2-3-5 μέτρα πιο μπροστά. Είναι κλασικό 4-4-2. Πολύ καλό. Λοιπόν, γιατί βγήκες εσύ και με διακόπτης. Πες μου. Όταν κάνει η ΑΕΚ τον γκολ και περιμένει η ΑΕΚ πίσω με τον ΠΑΟΚ 4-4-2 και ο ΠΑΟΚ σήμερα βρήκε μια κακή ΑΕΚ. Ήταν και οι δύο κακές οι ομάδες. Εγκληματίο Μπερμπάντοφ που όταν βγάζει τον Κλάους, βάζει τον Ζάιρο μέσα και του λέει μπες στο κουτί φίλε. Μπες με στο κουτί. Εγώ έχω την μπάλα στα πόδια μου. Εγώ κάνω πλεονέκτημα. Εκεί ήταν 4-4. Ποιον το λέει στο κουτί, στο Ζάιρο. Όχι. Α, στον Μπερμπάντοφ. Στον Μπερμπάντοφ ουσιαστικά του λέει έβγει ο Κλάους, μπαίνει ο Ζάιρο, μπαίνεις μέσα στο κουτί. Εκεί πάνω λοιπόν. Έγινε εκεί το σύστημα. Για να σου αποδείξω ότι και πριν δεν ήταν 4-4-2. Εκεί βάζει 4-2-3-1 γιατί. Μπράβο, ήταν ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο. Δεν άλλαξε τίποτα. Άστο. Το βάζει στο κουτί. Το βάζει στο κουτί μέσα. Ενώ στο 4-4. Ενώ στο. Κάνετε λάθος. Είναι 4-4-2. Καθαρό με Μπερμπάντοφ Κλάους. Απλά ο Μπερμπάντοφ. Βρήκαν τις ίδιες θέσεις με προηγουμένως. Τις ίδιες θέσεις είχαν μετά την αλλαγή του Ζάιρο. Θες 4-2-3-1 με Μπερμπάντοφ δεκάρι. 4-2-3-1 ήταν καλά σου λέει. Θες 4-2-3-1 με Μπερμπάντοφ δεκάρι. Δηλαδή το δεκάρι την πουτάρα την περιοχή θα την πατάει στο 4-2-3-1. Συγκεκριμένος δεν την πατάει. Ο συγκεκριμένος δεν την πατάει. Αλλά αυτός είναι Καριόλης και δεν φταίει το σύστημα. Και μπερδευόμαστε τώρα και μαλώνουμε. Είναι 4-4-2, είναι 4-2-3-1. Πάντα όπως θέλεις. Αυτός λοιπόν κάνει την πασούλα ξανά την περιοχή, κάνει τα φάουλ τα επιθετικά, δείχνει δυσανασχέτιση. Και βγάζει λοιπόν τον Κλάους ο προπονητής του και βάζει μέσα τον Ζάιρο στην πλευρά αριστερά. Καλά τα λέω. Ναι. Πολύ ωραία. Καλά. Σταμάτα στην κοινωνία. Ναι. Και εκεί που είναι ο ΠΑΟΚ με κατοχή μπάλας σε ένα στυλ που βολεύει τον ΠΑΟΚ να παίζει ο Μπερμπάντοφ με κατοχή μπάλας, πάει και υποβάλλεται. Είναι κολόπεδο ή δεν είναι. Αυτά ναι, και ο Γκαρσία όταν τα έκανε. Είναι κολόπεδο δεν είναι. Και ο Γκαρσία όταν τα έκανε. Το εγώ του, σαν τον Γκαρσία. Όχι ρε φίλε.
τώρα δραστικά μέτρα. Ή τον διώχνει. Θέλω να είναι στον ΠΑΟΚ και θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Ωραία, άρα διώχνει τον προπονητή. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Άρα αυτό το τομάρι το ποδοσφαιρικό με τον άλλο τον προπονητή πρέπει να πάει στην περιοχή, να φάει τον Κλάους. Ακούω, να φάει τον Κλάους και να μπει φορτώνεται. Και θα το δούμε με τον νέο τον προπονητή. Και θα κερδίσει το στοίχημα εσύ. Εγώ λέω ότι 15 προπονητές θα έρθουν στον ΠΑΟΚ, αυτό το παλιωτόμαρο μπάλα δεν θα παίξει. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ το λέω. Εγώ λέω κάτι αυτό άλλο. Το τομάρι το ποδοσφαιρικό. Σα δουλεύει να πούμε. Ναι, αυτό το ταγάρι δεν δουλεύει. Εγώ το λέω. Θα το βγάλουμε και αυτό. Το είδα αυτό που λες, αλλά εντάξει τώρα μέσα στο μπάχαλο δεν νομίζω ότι θα το είδε ο διαιτητής. Εντάξει. Από ένα φίλο. Ναι, αλλά αυτό όμως να το έλεγε, αδερφέ, είσαι ωραίος. Ωραίος. Και εγώ το είδα. Το είπε αυτό με την Καλονή που δίνει 2 λεπτά. Ναι. Ακούω, είναι τη Βέρεια, συγγνώμη, είναι τα δύο. Τα έχω δει σήμερα. Γιώργο, Γιώργο Ασλαμά και. Τι μου λες, Καρπέτα. Μετά την αλλαγή. Μετά την αλλαγή του Τζιόλι. Ποιο είπε για αρχηγό στον ΠΑΟΚ? Ο Τζαβέλας. Που καταντήσαμε. Όχι, τι λες, δε. Στην αλλαγή. Με σημειώνω αυτά. Βγαίνει ο Τζιόλις. Στο Τζιόλι παραμένει ο Θαυμασιάδης. Τι είπε τώρα. Βγαίνει αλλαγή ο Τζιόλις. Ναι, μπαίνει περπάτο. Ποιο ήταν. Παραμένει ο Θαυμασιάδης. Όταν βγαίνει ο Αθανασιάδης στο 70, μπαίνει ο Τζαβέλας. Όχι, στο 70, συγγνώμη εγώ, στο. Έλα ρε. Ναι. Πού είναι το αλλαγή, το Αθανασιάδη αλλαγή, μωρέ, εδώ την έχω. Το Αθανασιάδη αλλαγή είναι ναι. Στο 70, μπαίνει ο Ζάιρο. Ναι. Μπράβο. Ναι. Εκεί γίνεται αρχηγός του Τζαβέλας. Ο Γιώργαρος. Ποιος πρέπει να γίνει αρχηγός. Κουίζ. Μπερμπάτοφ. Ήδη να γίνει. Κάτσε ρε φίλε, αυτά καθόλου στην αρχή, τι να σταματήσω ρε τώρα. Απ' την αρχή δεν λένε ποιοι είναι αρχηγοί τώρα. Ας το προηγούμενο λίγο, Νικό. Τι προηγούμενο. Τα ξέρετε όλα τώρα. Σ' ακούω ρε Ταγάρη, σ' ακούω. Λοιπόν, πρώτον. Πρώτον. Θα πούμε και για τα άλλα μάτς. Καταρχήν να πω μια κουβέντα πριν ξεκινήσω για το μάτς, για τον Κουντογιαννίδη τον... Τον ηθοποιό. Τον ηθοποιό. Σοφανός είναι, τι περίμενες να πει. Λοιπόν, είπε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μεγάλη ομάδα, είναι μια επαρχιακή ομάδα όταν κατεβαίνει στην Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη βασικά, οι παιδιά δεν κάνουν κάτι. Ψέματα είπε. Επαρχία, η Θεσσαλονίκη είναι επαρχία. Έτσι, αυτή είναι μόνο η Ελλάδα. Όχι. Κοιτάξτε μούτρα. Όχι, δεν είναι πρωτεύουσα, είναι επαρχία. Κοίτα μούτρα. Εγώ λέω ότι είμαι χωριάτης. Σηκώνεις και το φρύδι. Μου ήρθες με αυτή την πλούσα. Το πέρε φίλε, το πέρε διαφορετικά, το πέρε προσβλητικά για τον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα, κατάλαβες. Δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεσαι τα χάρη την ποδοσφαιρική σου άποψη. Λέγε. Εγώ θέλω να πω για τον Κουντογιαννίδη πρώτα. Τι είπε ο Κουντογιαννίδης. Ότι ο ΠΑΟΚ όταν κατεβαίνει στην Αθήνα δεν είναι μεγάλη ομάδα, λέει καταρχήν. Είναι μικρή ομάδα. Είναι μια επαρχιακή ομάδα, είπε. Καλά, είπε. Λοιπόν. Ψέματα είπε. Εγώ θέλω να πω ότι η επαρχιώτης είναι ο Κουντογιαννίδης. Ναι. Γιατί πήγε στην Αθήνα εδώ και 30 χρόνια, 40 ναι. Και έμεινε επαρχιώτης. Είναι ένας πόντιος που δεν έχει κάνει θεραπεία. Για το λόγο γιατί έχει πάει στην Αθήνα, αυτός ήδη από τότε πρέπει να κάνει θεραπεία. Και δυστυχώς για αυτόν, επαρχιακή και μικρή ομάδα είναι μόνο η ομάδα του. Ναι. Που εδρεύει σε μια συνοικία των Αθηνών, Νέα Φιλαδέλφια, που το πιο ψηλό σπίτι είναι τριόροφο εκεί πέρα. Πρόσεξε να δεις. Έχει φουντάρει τρεις κατηγορίες κάτω. Ναι. Είναι τόσο μικρή ομάδα αυτή που υποστηρίζει. Είπε επίσης ότι ναι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι στημένο. Ναι. Δεν πάει στο γήπεδο γιατί είναι στημένο, λέει χρόνια. Δεν μας είπε όμως όταν έπαιρνε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ τότε με Καρά Μελισανίδη, εθεάδη στη Φιλαδέλφια να πανηγυρίζει. Ναι. Τότε δεν ήταν στημένα. Όχι. Που ανέκαθεν ήταν στημένο. Ναι. Μόνος το λέει. Ναι. Οπότε κάνει μια κολοτούμπα και εκεί πέρα ναι. Ο Κουντογιαννίδης. Ναι. Και λυπάμαι για τον Κουντογιαννίδη γιατί έβαλε απέναντί του 2 εκατομμύρια κόσμου τώρα. Όχι, πού είναι 2 εκατομμύρια. Η οπαδή του ΠΑΟΚ. Πού είστε 2 εκατομμύρια. Είναι 2 εκατομμύρια. Του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Βγάλτε, εσείς βγάλτε. Είναι 2 εκατομμύρια, τι να κάνουμε τώρα. Πώ θέλει με τον ΠΑΟΚ. Του Ολυμπιακού είναι διπλάσιο ρε φίλε. Όχι εσύ όταν λε για τον ΠΑΟΚ. Είναι 2 εκατομμύρια, ναι. Του Ολυμπιακού 5 εκατομμύρια οπαδή. Στην Ελλάδα πόσε φορέ του ποδοσφαιρικού να σου πω κάτι. Είναι αναλογικά. Αλλά μία άστα του Κουντογιαννίδη, το είπα. Αυτό το πράγμα. Τώρα, θέλετε να το δεχτείτε, δεν θέλετε. Άρα, πάω σε μεγάλη ομάδα. Βεβαίως η μεγάλη ομάδα. Κερδίζει τίτλους. Τρώει 4-5 άστα. Πες το Κουντογιαννίδη για να το κλείσω με τον Κουντογιαννίδη. Πες το Κουντογιαννίδη. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει την ΑΕΚ με 6 γκολ στο κύπελο 6-1 του 1982-83, δεν θυμάμαι. Μέσα ήμουνα κι εγώ. Ποιο έτσι είναι. Στο κύπελο. Το 82. Το 82. Το 83 είχα στο τελικό. Το 83 είχα στο τελικό. Ήταν 83. Το 82 ήταν το 5-0. Μέσα ήμουν και στο 5-0. Δεν είχα τρίκ του Δημόπουλου. Μπορεί να πει το 83 νομίζω χάσαμε στο τελικό. Για να δεις πόση επαρχία είσαι που λέει ο Κουντογιαννίδης. Εντάξει, άκου, άκου. Κάτσε, στο πω εγώ για να το τελειώσουμε. Για να δεις πόση επαρχία είσαι που λέει ο Κουντογιαννίδης. Και εγώ ήμουνα. Το 81-82-6-1.
και 2-2 κάτω. Και 5-0 έχεις δίκιο, το θυμήθηκα. Το 82-83 λοιπόν έρχεται μια ΑΕΚ για γέλια. Τη βάζεις 5-0 στην Τούμπα. Ήτανε πρώτη τότε. 82-83. Ναι. Πας στην Αθήνα στο δεύτερο γύρο, τη βάζεις 3-1. Και χάνεις το κύπελλο. Δεν πας στην Αθήνα, ήταν στην Κόρυθο. Στην Κόρυθο. 1-3. Ήταν ανατροπή το μάτς. Ανατροπή το μάτς. Από τότε. Λοιπόν, πρόσεξε το ρόλο. Ναι. Και πας ρε ταγάρι στο τελικό και χάνεις 2-0. 2-0. Θα δεις τι ταγάρι είσαι. Με καλά σου λέει Μασάρα. Σφαγή όμως νομίζω, έτσι. Σφαγή τη σφαγή. Ήταν άτυχος. Την έπαιξε μπαλάρα στο χορδάρι μέσα, την ξεφτύλισε αγωνιστικά και έχασε. Και ήταν άτυχος ο Πάουκ. Ήταν ένας από τους τελικούς που έπαιξε μπάλα ο Πάουκ. Ήμουν εκεί. Ποιος είναι ο άλλος που είπε ο τέτοιος. Τσίμηρο, Χαρίσης και είπε για τον έναν είναι κοντοί παίκτες. Μάλλον δεν έπαιναν το γάλα τους μικροί. Ο Τούντορ. Άκου τώρα. Χαρίσης. Λέει Τσίμηρο, Χαρίσης και άλλον έναν. Ποιον είπε. Ρε Χαϊβάνι Τούντορ, χωρίς κάτσε 4-4-2 δεν πάει να παίξεις. Δεν πρόκειται. Λεωσίνιο ανέτει παικτά. Δεν πρόκειται να παίξεις κατακτητικό ποδόσφαιρο με αυτή την τετράδα στην άμυνα που έχεις σήμερα, τον Κοροβέση, Κίτσιου και τους δύο στόπερ. Α, τον Κοροβέση νομίζω. Έτσι, να έχεις Τζιόλι μέσα βασικό. Και δεν μπορείς να παίξεις 4-4-2 χωρίς κάτσε στο ρίσκο σου. Τσίμηρο, Χαρίση, Μαρίση, στο αμυντικό παιχνίδι το κάτσε δεν το πιάνουν. Το καταλαβαίνεις το λέει. Θες να παίξεις ρίσκο. Και λες τον κάτσε. Κουφάλα Αλβανέ κάτσε εδώ πέρα. Να μαζεύεις τα σκουπίδια. Στις αντεπιθέσεις θα ανεβάζεις ένα μπακ επάνω, θα κρατάς ένα στόπερ και το Τζιόλι και τα λοιπά για να τρως, μην τρως τις κόντρες. Σήμερα η ΑΕΚ δεν έκανε κόντρες γιατί ήταν και αυτή κακή. Ήταν και αυτή κακή η ΑΕΚ. Πάρα πολύ κακή. Και έβγαλε στοιχεία αυτοσυντήρησης, δεν έβαλε τρίτο στόπερ ο προπονητής για πρώτη φορά και δεν έβγαλε αμυνόμενη με τον άλλο να μπαίνει στο ρίσκο. Για σήμερα δεν έβγαλε καμία κόντρα επίθεση. Είναι μία, μία μισή επίθεση τότε που πήγε να κάνει το 2-0. Σε μια δύο κρίσιμες φάσεις, ναι. Πολύ λάθος επιλογή η τελική ο Γιώχανσον σήμερα. Ναι. Και που πήγε να πιάσει και το βολέ. Όχι, σε τελική πάσα. Είχε μια πολύ εύκολη δεξιά μπροστά, φεύγουν 3-2 και γυρίζει πίσω. Είχε στο πρώτο μήχρονο μια άλλη ευκαιρία, φεύγει Μάνταλος, φεύγει από την άλλη ο Μπαρμπόσα και τη δίνει πλάι μια. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Κατάφερε λοιπόν σήμερα ο ΠΑΟΚ να χάσει το παιχνίδι από δικά του λάθη. Και από λάθη του προπονητή του και της ομάδος του. Ποια ήταν τα λάθη του προπονητή? Θα σου πω. Για να τα ακούσω. Πρώτα απ' όλα, εγώ θέλω να κάνω μια γενική εικόνα της ομάδας και θα σου πω και τα λάθη του προπονητή. Είδα και το παιχνίδι της Τετάρτης με την Ξάνθη. Ναι, ναι. Είδα και το σημερινό. Ναι. Καλά τα παιχνίδια τα είδα. Ναι. Δεν βγάζει ποιότητα η ομάδα. Δεν βγάζει ποιότητα. Για μένα είναι ένας λόγος αυτός. Είναι ο λόγος αυτός γιατί δεν έχει σταθερό κορμό, δεν έχει την ίδια ενδεκάδα. Δεν έχει ομάδα αυτοματισμούς, δεν μπορούν να παίξουν, δεν παίζουν εδώ και 5-6 μήνες που τον έχουμε. Δεν αλλάζει συνέχεια ενδεκάδα. Είχε και πολύ κακό το Ροντρίγκε λοιπόν, σήμερα. Ο Ροντρίγκε δεν ξέρει μπάλα. Δεν ξέρει μπάλα. Είναι πολύ γρήγορος, αλλά δεν ξέρει μπάλα. Δεν ξέρει μπάλα από την πρώτη μέρα του λόγου. Είναι πάρα πολύ γρήγορος ταχύς, αλλά δεν γνωρίζει μπάλα. Δεν ξέρει μπάλα. Ο Ροντρίγκε. Έχει αγωνιστική απειθαρχία η ομάδα. Πάσα έξω από την περιοχή, στο κέντρο, πρώτη σε πάσης και από ουσία μηδέν, ναι. Τίποτα. Ναι. Λοιπόν, τρίπλα έξω από την αντίπαλη περιοχή μέχρι να χαθεί η μπάλα. Ούτε ένα γέμισμα, ούτε μια κάθετη, ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δείγμα πειθαρχίας. Δεν πέφτει πρόστιμος σε κανένα ποδοσφαιριστή για να του συμμαζέψει λίγο. Μόνο έτσι μπορεί να του συμμαζέψει. Λοιπόν, λόγω, είπαμε και προηγουμένως, λόγω αγωνιστικής πειθαρχίας. Να σου πω και κάτι. Άγκου, να τελειώσω λίγο. Να σου πω και κάτι άλλο. Δεν έχω κείμενα λιγάκι, δεν στο μηνύει. Μην χάσει. Δεν έχω να πιάσει καλή απόδοση και με ρίξει τον πάγκο που έχει το καλύτερο. Τεράστια διαφορά στο βάρος της φανέλας. Λοιπόν, ωραίο. Τι ωραίο. Να σου πω και κάτι άλλο. Από δικό μας λάθος χάσαμε το μάτς. Μισό λεπτό ρε. Να τελειώσω. Έκανε ένα λάθος στο κέντρο της Ελλάδας. Έχεις τον άνθρωπο σέντερ μπάκρα από απέναντι. Και βάζει τον Αθανασιάδη εκεί στην κέντρα. Αυτό βρε τώρα εδώ. Μίλα ρε. Εγώ θα μιλάω. Όταν αυτάς η ώρα θα μιλήσει. Να τελειώσει. Λόγω αυτών όλων που ανέφερα. Μην γουρλώνεις τα μάτια. Ναι. Δεν βγαίνουν τα σωστά αποτελέσματα. Με αποτέλεσμα να πέφτει και η ψυχολογία και να κάνουν χειρότερα περισσότερα λάθη. Μεγάλη ευθύνη λοιπόν φέρνει ο προπονητής. Ναι. Για την αγωνιστική απειθαρχία και συμπεριφορά της ομάδος. Ναι. Για τη μη κατάληξη ακόμα κάποιας ενδεκάδας. Ναι. Να κάνει κορμού που λέμε λοιπόν. Πάει, ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να διαχειριστεί επίσης μεγάλα ονόματα όπως τον Μπερμπάτοφ. Τι το κάνει δηλαδή. Να τον βάλει από την αρχή μέσα, ρε φίλε, για μεγάλα παιχνίδια. Πότε θα τον βάλει μέσα, για πες μας. Πότε θα βάλει μέσα. Τον έβαλε σήμερα. Τον έβαλε μέσα και πήρε ο ΠΑΟΚ κατοχή. Όποιος ξέρει μπάλα βλέπει. Στο μήχρονο μόλις τον έβαλε μέσα, ο ΠΑΟΚ πήρε την κατοχή της μπάλας. Τραβούσε δύο παίκτες επάνω του και έβγαιναν όλοι μπροστά. Πάμε
Πάμε παρακάτω. Λάθη του προπονητού. Με πήρες τερματοφύλακα την Πέμπτη και μου το βάζεις την Κυριακή μέσα. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά αυτό το πράγμα, φίλε. Είναι απαράδεκτο. Χωρίς, νομίζω, μόνο με μία προπόνηση. Λοιπόν, με ένα προσωπικό λάθος, ατομικό λάθος του Βελίδη, λοιπόν, χάθηκε το παιχνίδι. Τι να κάνουμε τώρα. Και δεύτερο λάθος που έκανε, ο προηγούμενος ήταν από τους κορυφαίους μες στην Ξάνθη. Ήταν από τους καλύτερους σημαντικούς. Πώς βαθμούς χάσατε τον άλλον. Πώς βαθμούς χάσαμε τον άλλον. Στο ανέβασμα του πάνω τον ξανακόβεις. Πώς βαθμούς χάνουμε από τον Βελίδη. Από τον Βελίδη ψέχατε. Είπα από ποιον τον έχασε. Η μπάλα είναι στα χέρια του, αν την πιάσει και τη δίνει μπουνιές. Και με μιλάτε για τερματοφύλακα. Ναι, εδώ έκανε λάθος. Σήμερα έκανε λάθος, παιδιά. Καταρχήν το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Βελίδης. Έκανε λάθος, λέει. Πώς θα γίνει. Είστε ανίκανοι λοιπόν εκεί. Δεν γίνεται προπονητής να μου κάνεις μεταγραφή τερματοφύλακα την Πέμπτη και να μου το βάζεις την Κυριακή μέσα. Πουθενά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ούτε καν προπονητής έκανε. Νομίζω μία έκανε. Πού καταλήξει. Λοιπόν, μιλάγανε με τον Αθανασιάδη του Παθρακικού όλο τον προηγούμενο καιρό και τελικά πήραν τον Βελίδη. Ο Αθανασιάδης παρεμπιπτόντως έκλεισε στον Αστέρα Τρίπολης, να ξέρεις. Συγγνώμη, ποιος είναι το τελευταίο. Ο Αθανασιάδης του Παθρακικού, ο προπονητής, είναι από το Κιλκής και έκλεισε στον Αστέρα Τρίπολη. Ο γκολκίπερ, το παιδί. Ο γκολκίπερ, ναι. Ο τερματοφύλακας, συγγνώμη. Εκεί τι είναι καλύτερος από τον Βελίδη, είναι αυτός. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερος. Τι ξέρεις, εγώ Παθρακικό βλέπεις. Εγώ ο Βελίδης τον είδα σήμερα, βέβαια βλέπω και Παθρακικό. Μάλιστα. Ναι. Ο Βελίδης σήμερα ήταν απαράδεκτος. Μια φορά ακούμπησε την μπάλα, δεν πρόλαβε την ακούμπηση δηλαδή, έκανε το λάθος. Καταλήγουμε ότι ο Τούντορ ζει σε έναν κόσμο δικό του, είναι, πώς το λένε, είναι προπονητής δυστυχώς λίγος για την ομάδα. Τελείως από τον ΠΑΟ. Για μένα τώρα. Ναι. Βλέπω ότι δεν έχει, ρε παιδί μου, την προσωπικότητα να μπορεί να διαχειριστεί. Ωραία. Πάει και κάνει αντίθετο. Είναι με λίγα λόγια, ρε παιδί μου, άπειρος. Πώς το λες. Πάει τώρα. Το χτίσιμο πάει, πάει το χτίσιμο. Πάει. Δεν πάει το χτίσιμο, αλλά ξέρεις κάτι. Δεν υπάρχει χτίσιμο πλέον με αυτόν. Δεν μπορεί να διαχειριστεί. Πάρε τον Άσο. Θα πάρουμε άλλον. Θα πάρουμε άλλον. Πάρε τον Άσο. Πάρουμε άλλον προπονητή. Κοίταξε. Γιώργο, μου να μην μετά και του Γιώργου Βεντούρη. Να μιλήσει το βράδυ. Όχι, δεν σε μιλήσει. Δεν μιλήσει. Όχι, να μην μετά για να το σβήσω. Με βάζει αριστερό εξτρέμιο Σάμπο προχθές. Γελάει ο κόσμος όλος. Ένα πράγμα λέτε καταλαβαίνω. Πόσο πάω και είναι πρώτος σε πάσες, αλλά και πρώτος σε τραυματισμούς. Μία ομάδα όταν είναι πρώτος σε πάσες σημαίνει αυτόματα ότι δεν κάνει και πολλά χιλιόμετρα, άρα λιγότερους τραυματισμούς, λέει ο καλός μου Γιώργος Βεντούρης. Δεν γίνεται πρόβλεψη τραυματισμών, φίλε Γιώργο. Δεν γίνεται πρόβλεψη τραυματισμών. Τα είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Και μου εκθιάσατε το γιατρό της ΑΕΚ. Άντε, τέλος πάντων. Λοιπόν, δύσκολο μάτσο Ηράκλειο αύριο. Ναι, λοιπόν, έχω. Απάντησε. Θα το χάσει. Τίποτα, λέω. Θα πληρώσω τις μπαγκές που κάνανε στο Μαρινάκι. Άμπρο. Οι επαναστάτες του Ηράκλειου που κάνανε. Είναι και ο Λαμπρόπουλος εκεί πέρα διαιτητής. Και ακόμα πιο δύσκολο. Λοιπόν, μιλάει ο Γιώργος. Λέει ο Γιώργος. Είναι δύσκολο μάτσο. Πλατανιάς έχει ομαδάρα, το λατρεύω. Το μάτσο είναι άσο. Λέγε. Λοιπόν, η Ηρακλής Πλατανιάς είναι. Ναι. Και για μένα άσο είναι το μάτσο. Όπως με τον Ατρόμητο. Λοιπόν. Αυτά τα μάτσα τα πάρει. Τα πάρει. Υπάρχει πρόβλημα. Το ξαναλέμε άλλη μια φορά σε φάση του να γινόμαστε και γραφικοί. Και υπάρχει πρόβλημα όχι γιατί φταίει ο προπονητής. Υπάρχει πρόβλημα σε όλες τις ομάδες που ξαφνικά ένα παίχτη τον φέρνει αλεξίπτωτο η διοίκηση. Ανακατεύει τα αποδυτήρια. Δηλαδή και στο Μουρίνιο να τον φέρνουν τον Μπερμπάτοφ, πάλι θα έχει πρόβλημα. Δεν φταίει ούτε ο Μπερμπάτοφ ούτε ο Τούντορ. Κανένας δεν φταίει. Κανένας δεν φταίει. Ποιος φταίει. Λοιπόν, φταίει ο πρόεδρος που τον έφερε χωρίς να ρωτήσει τον προπονητή. Αυτό είναι. Λοιπόν, για μένα. Τότε τον ήθελε ο γιος του, λέει ο Γιώργος. Ποιον. Τον Μπερμπάτοφ. Αυτός είναι φίλος με τον Τζαβέλα. Ναι, ο τον γιος, ήθελε, λέει ο γιος του, ο Μπερμπάτοφ. Το πήρε τώρα τα Χριστούγεννα. Ναι, ναι. Γιώργος, ναι. Λοιπόν. Ακούστε. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Προς Θεό, μην πήγε να φέρει κανένα Μπαλοτέλη σε ώρα και γελάει η κοινωνία όλη. Αυτή η απάτη που μπήκε αλλαγή πάλι. Η τεράστια απάτη αυτή. Λοιπόν, εγώ είμαι αυτής της άποψης. Δεν φταίει λοιπόν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένος ο ένας να μπορεί να δουλέψει με τον άλλον. Δεν το επιλέξανε, τους βάλανε με το ζόρι. Ενώ οι υπόλοιποι παίκτες, καλός ή κακός, πρέπει να δεχτούν τον προπονητή. Γιατί εγώ ρωτάω, ρε παιδιά, υπάρχει προπονητής που δεν θέλει τον Μπερμπάτοφ. Σταμάτα λίγο. Είναι όπως αποδείχθηκε. Δεν τον θέλει. Δεν τον θέλει. Όλοι, πολλοί, όλοι. Ο Πετράκης. Ποιος Πετράκης. Όλοι. Τα έχουμε πει, ρε παιδιά, τον κάνουμε πει. Το φωνάζανε, λέει, ζιμπάσταρ του παδί της ομάδας, της δικιάς μου ομάδας. Τα περισσότερα χειριζόταν. Lazy bastard! Κολοχαρακτήρας είναι. Τα περισσότερα χειριζόταν. Αλλά ο Σαββάς έγινε κακός, το ηλιώνει στο εκείνο απόγευμα. Που ήταν πάρτι στην Τούμπα. Αλλά τι να πει στο κολο, όταν το πόπολο θέλει χαρά. Κολοχαρακτήρας είναι. Ποιος, ε? Ο Μπερμπάτ δεν ξέρει. Ο Τζαβέλας τι είναι, ε? 32 λεπτά τον έβαλε μέσα ο Γέρος. 32 λεπτά είχε. 32 λεπτά. Είναι μια εβδομάδα για ποδόσφαιρο. Να κάνει μία φάση. Στη Ρώμη. Και
Έκανε βόλτα με τα χέρια στη μέση. Έτσι ακριβώς. Έκανε βόλτα με τα χέρια στη μέση. Το Μάρινε, ρε, δεν το βλέπω. Ναι, ρε, παιδί. Το Μάρινε. Δεν το γουστάρετε, βλέπω. Δεν το κάνω, ρε. Η ποιότητά του είναι τρομερή. Για ποιότητα, την ποιότητα. Τι έκανε τον άνθρωπο κάτι, μου έκανε κάτι κακό, μου πήρε τα λεφτά μου. Τι έκανε τον άνθρωπο, ρε. Το Μάρινε. Την πρώτη μέρα είναι αυτό εδώ, δεν ξέρω. Γιατί με τον άνθρωπο, γιατί δεν λέω κάτι εσύ για τον Κάτσε. Αμφισβητείς τώρα την ποιότητα. Γιατί δεν λέω για τον Κάτσε. Γιατί δεν λέω για τον Κοροβέση. Ποιο Κάτσε, ρε, τι με λες τώρα. Δεν κατάλαβες, σου λέω. Έχω κάτι με τον άνθρωπο. Είμαι τον Τζιόλι που λένε κάποιοι αυτή η αηδία να τελειώσει. Έχω κάτι με τον Τζιόλι σαν άνθρωπο. Ίσα ίσα να πω κάτι για τον Τζιόλι. Όχι, έχει φάει ο Κάτσε, ρε, που ο Τζιόλι είναι όπω λέμε. Το θέμα τη πιθαριά που μου συγκρίνει πώ του πέντε του Πάοκ είναι ο μόνο που με φαντάζομαι να πηγαίνω βόλτα μαζί του, να πηγαίνω για καφέ, να πάω στην σινεμά, να κάνω πλάκα. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους. Εδώ είμαι στη δουλειά. Ναι, αν μπράβο. Αν το Ραπτόπουλο τον φέρω να μου κάνει τη βρύση στο σπίτι, δεν θα λάβω καθόλου υπόψη μου τι κάνεις ο ραδιόφωνο. Τότε δεν ξέρεις τη δουλειά, ρε φίλε. Ναι, θα τον κρίνω σαν υδραυλικό. Δεν ξέρεις τη δουλειά μου. Δεν έχω κάνει με τους ανθρώπους. Τελείωνε. Λοιπόν, για μένα αυτό ήταν το πρόβλημα. Τώρα από εκεί και πέρα, εφόσον έχει δημιουργηθεί αυτό το θέμα, αναγκαστικά αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια στρατόπεδα. Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει η διοίκηση του ΠΑΟΚ να διαλέξει. Ή θα απομακρύνει το συγκεκριμένο παίκτη και θα δείξει στους παίκτες ότι αυτός που κάνει κουμάντο είναι ο προπονητής. Ή διώνει τον προπονητή. Ή θα διώξει τον προπονητή και θα φέρει όμως ένα προπονητή, τον οποίο πριν το φέρει, εκεί θα παίξει ο τερματοφύλακας. Υπάρχει και άλλη μαγιά. Ότι κοίταξε να δεις. Υπάρχει άλλη μαγιά, Γιώργο, συγγνώμη. Αυτό είναι διώξε τους δύο. Ναι, φυσικά. Θα τους αλλά διώξε τους δύο. Ναι, είναι και αυτό. Ναι. Ή θα φέρει έναν άλλο προπονητή, τον οποίο θα του πει ότι κοίταξε να δεις, φίλε, εσύ με αυτό τον παίκτη θα πρέπει να συνεπάρξεις, αρέσει, δεν σ' αρέσει. Και εκεί ο Μπερμπάτο θα τον ακούσει τον άλλο τον προπονητή. Και τι θα έρθει και θα τον βρει με τον όρο του συμβολέου. Τι προπονητή τώρα θα πάρει. Λοιπόν, εδώ είναι το θέμα. Εδώ ήθελα να καταλάβω. Εδώ είναι το θέμα. Αν πάρουμε προπονητή. Ναι. Τώρα, η ερώτηση είναι απλή. Πάμε για εξάμηνη λύση ή παίρνουμε ένα προπονητή που τον οποίο το στηρίζουμε. Ναι. Πάμε ένα προπονητή. Έτσι είναι, φίλε. Το στηρίζουμε, ο Ρούχλας. Ναι. Λοιπόν, το στηρίζουμε, ο οποίος θα μάθει την ομάδα ένα εξάμηνο και η ομάδα θα πετάει από την επόμενη χρονιά γιατί δεν θα χρειάζεται καθόλου προσαρμογή. Το θέμα είναι ότι αν διαλέξουμε τη δεύτερη επιλογή. Ούχου να πάρει, ρε, γιατί είναι μια χαρά. Είναι. Αν διαλέξουμε τη δεύτερη επιλογή. Μεγάλο προπονητή θέλει ο ΠΑΟ. Και μείνει ο ΠΑΟ με προπονητή ο οποίος θα κάνει αλχημίες στο εξάμηνο. Να είναι προετοιμασμένος ο κόσμος του ΠΑΟ ότι το κύπελλο πάει περίπατο. Ότι η δεύτερη θέση πάει περίπατο. Και φυσικά είναι ότι του δίνει αυτό και προπονητής. Δηλαδή θα πρέπει να κάνει δοκιμές, θα μάθει την ομάδα. Αλλά η σκληρή κριτική. Θα σου πω τώρα, η σκληρή κριτική θα πρέπει να γίνεται από τον χρόνο. Τελικά, λοιπόν, να κάνω μια παρένθεση, Γιώργο, μισό λεπτό αγόρι, σε διακόπτω. Τελικά, μόνο ο Σάντος στην Ελλάδα τολμάω να πω ότι μπορεί να διαχειριστεί μεγάλους παίκτες. Όλοι οι άλλοι είναι άχρηστοι προπονητές για μένα. Φέρε Σάντος, διαχειρίστηκε τον Καρσία. Σταμάτα να μιλήσω, ρε. Διαχειρίστηκε το μεγάλο Παύλο Γκαρσία. Διαχειρίστηκε τον Κοσεϊσάο. Διαχειρίστηκε. Τι ωραία, αμφιβάλλεις για την αξία του. Για την αξία των παικτών. Ακούγεσαι, ρε φίλε, τώρα. Και έφευγε στα αποδυτήρια. Όχι, η διοίκηση τους διαχειρίστηκε. Για την ποιότητα και την αξία των ποδοσφαιριστών, λέω. Διαχειρίστηκε, λοιπόν, τελεία. Η διοίκηση τους διαχειρίστηκε. Εγώ που τον Σάντος δεν τον γούσταρα σαν προπονητής, του βγάζω τον καπέλο, ρε φίλε. Τίποτα δεν διαχειρίστηκε ο Σάντος. Η ιστορία δείχνει, λοιπόν. Όχι, διαφωνώ κάθετα. Μη διαφωνά. Εγώ βλέπω. Αν μήνυχε το σκύλο του Σαγορά. Ο Δόνης Επάνω το Ζαγοράκι. Και η Βάσα Δίνης, νούμερο, αν θυμάστε καλά, να το πούμε και αυτό, πάντα στήριζε τους παίκτες. Ναι. Εκείνος όμως, πάντα, εγώ είπα, πάντα, ποτέ δεν στήριζε. Εγώ είπα κάτι άλλο και εσείς λέτε κάτι άλλο. Εκείνος το είπε για αγωνιστικούς λόγους, γιατί δεν μπορούσε η ομάδα, δεν έβλεπε θέαμα η ομάδα, ο κόσμος. Και εσείς το λέτε τώρα. Εσείς το λέτε για αγωνιστικούς. Εγώ το λέω για προσωπικότητες. Μπορούσε να διαχειριστεί προσωπικότητες. Εγώ ξέρω τι διαχείριση έκανε. Βγαίνει η αλλαγή όπως η Σάου και δεν πάει στον πάγκο. Και κατεβαίνει ο άλλος από τη σουίτα, τον αρπάει από τα αυτή και ξαναγυρίζει ο Κωνσταντινίδη και κάθεται στον πάγκο σαν καλό παιδί. Μάλιστα. Μηνυματάρα είστε. Αυτή η διαχείριση έκανε ο Ζαγοράκη. Ολυμπιακό είδατε. Ολυμπιακό είδατε. Α, όχι, εγώ γκολ και φάση, όχι. Κοίταξε κάτι τελευταίο. Σοβαρό μεσοαμυντικό πρόβλημα εν ώψη Άντερλεκτ. Όχι μόνο από τα στόπερ, τα οποία ήταν απαράδεκτα, και από τα αμυντικά γαφ.
μεγάλες αποστάσεις. Μια αργή ομάδα όπως η Ξάνθη τον έπαιξε εύκολα μέχρι την περιοχή. Και πάλι δύο-τρεις φάσεις πάλι τους σηκώσαν τα κοντάρια και αυτά. Την γλιτώσαν τη δουλειά. Λοιπόν, τι άλλο τώρα. Γι' αυτό που γίνεται με τον Γκάτς. Δυστυχώς αποδεικνύεται αυτό που φοβόμασταν. Ότι επειδή δεν υποχρεώνει. Πάλι λάθος είσαι εδώ πέρα. Ο Τούντορ είπε στην έξι τύπου ότι χαρίσεις και κορβέσεις είναι κοντή. Μάλλον δεν πίνανε πολύ γάλα όταν ήταν μικρή. Εγώ το μεταφέρω. Εντάξει. Κοίταξε, ότι υπάρχει θέμα προπονητή, εγώ το πιστεύω ίσως να παίζει ρόλο το ότι δεν έχει γίνει και καμιά μεταγραφή. Δεν έχει γίνει καμιά μεταγραφή. Και όλα πάνε καλά. Εφόσον σήμερα έφτασε στα άκρα ο Βούλγαρος. Και ο Βούλγαρος για μένα αυτό επίτηδες το έκανε. Επίτηδες για να πει εγώ ή αυτό. Καταρχήν το βλέπετε εδώ να μπει τη φανέλα ο Βούλγαρος. Και να το κάνει έτσι. Όχι, το είδες. Σταμάτα. Λοιπόν τώρα τι. Σταμάτα, ο τραβάρης ποδόσφαιρο πες. Σταμάτα. Στην Αγγλία πρώτα το κόκαλο τραβούσε. Συμφωνώ Γιώργο ότι τράβηξε στα άκρα την ιστορία για να πει ή τον διώχνετε και εμένα ή φεύγω εγώ. Έδειξε ο παίκτης ότι εγώ δεν έχω δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Έχω μια κόκκινη κάρτα σε όλη μου την καριέρα που έχω φάει ξύλο. Δηλαδή σε άλλες ομάδες δεν έτρωγε. Πιθανόν να είναι γι' αυτό. Πιθανόν. Και για μένα σου δείχνει ότι δεν πάει άλλο. Γιατί μεταξύ μας να πούμε και κάτι, ο Βερμπάτοφ, ό,τι και αν του σούρνουμε εγώ και ο Μάριος, εγώ προσωπικά δεν αμφισβητώ την ποδοσφαιρική του καριέρα και δεν μπορεί ένας παίκτης να απαξιώνεται έτσι. Να μπαίνει δηλαδή στο 60. Σήμερα ο Μπερμπάντοφ. Σήμερα ο Μπερμπάντοφ. Δεν μπορεί πια. Μισό λεπτό και εδώ. Θέλω και ο Μάριος λίγο να τοποθετηθεί. Ναι. Δεν μπορεί πια να είναι τόσο ανέτοιμος αυτός ο παίκτης που να μην μπορεί να παίξει σε αυτό το πρωτάθλημα. Με αυτούς τους συμπαίκτες. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Τούντορ δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν μπορεί ρε παιδιά. Αυτός ο παίκτης θέλει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, προσαρμοσμένο. Κωστή! Προσαρμοσμένο. Δεν καθόλου. Προσαρμοσμένο. Όλοι πάνω. Προσαρμοσμένο σε αυτόν. Σε αυτόν. Λοιπόν. Είναι κάτι σαν το Σισέ στο Παναθηναϊκό. Λοιπόν. Εκείνε, δούλευαν όλοι για το Σισέ. Εάν δουλέψουν πάνω σε αυτόν όλοι, Ζάιρο πλάγια, Μακ πλάγια, βρει ένα χαφ στο κέντρο πολύ καλό, γυρίσει ο Κάτσε, ξέρω εγώ με τον Τζιόλι, βάλει ξέρω εγώ ξανά τον Μπέλκα, δεν ξέρω. Βγαίνουν, πρόσεξε, αν όλοι φορτώνουν αυτόν και τα λοιπά και σου κάνει 20 γκολ στο πρωτάθλημα, θα ζητήσω συγγνώμη. Δεν μπορώ, καταρχήν το δίκαιο με το άδικο, τι σχέση έχει τώρα. Τι εννοείς δηλαδή. Άδικα έχασε, σου πω εγώ. Ένα λάθος της ομάδας το πλήρωσε. Άμα είναι αυτό δίκαιο λοιπόν, τον έχασε. Δεν εννοεί, δεν ξέρω τι εννοεί ο φίλος. Τι εννοείς ρε φίλε, δεν μπορώ. Εγώ δεν είπα κάτι μορφή για την ΑΕΚ. Στο μόνο στην μορφή διαιτητική που μπορώ να δώσω εγώ είναι στον Τίντα που σηκώνει την ποδάρα εδώ και τον τραβάει μια τον άλλο και έχει ήδη κίτρινη κάρτα. Όχι, στη διαιτητική μου όμως. Γιώργο, δεν είναι όμως η πρώτη με τίποτα. Στον Τίντα. Α, ναι, ναι, σωστό. Πρώτη δεν είναι με τίποτα. Έτσι το δέχομαι. Όπως δεν είναι και διαιτητική μορφή αν την δώσω εγώ φίλε, αυτός ο Γιάχος δεν έπρεπε να παίζει εδώ και 3 χρόνια. Στη Σούπερ Λίγκα. Έπρεπε να παίζει ο Γκίζας. Αυτός ήταν που έκλεψε το κύπελλο από τον Κολοκοτρονίτσι, το πήρε και το έδωσε στον Ολυμπιακό. Τι να λέμε τώρα. Του συστήματος είναι. Του συστήματος είναι η επιβάλληση. Ρωτάν, πες ακριβώς τον Κοντογιαννίδη, εσύ τον είδες όταν κάνεις δηλώσεις για να του σημειώσεις ακριβώς. Όχι, δεν το είδα εγώ. Το είδα, το διάβασα μέσα σε site που λένε. Ότι είπε πριν τον αγώνα, είπε ο Κοντογιαννίδης ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια επαρχιακή ομάδα και όταν κατεβαίνει στην Αθήνα λέει τρώει 4 και 3. Και εγώ του λέω ότι έχω πάει στη Φιλαδέλφια μέσα σε παιχνίδια ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Να κερδίζει ο ΠΑΟΚ 1-2, να κερδίζει ο ΠΑΟΚ 3-4, το 3-4 πρέπει να είναι 1-7 εκεί την ημέρα. Αν είχε αποβάλει το χιότι που στο 0-3 που είχε βγει έξω στο κέντρο του γηπέδου και έπιασε την μπάλα με τα χέρια, είναι αποβολή τερματοφύλακα, έπρεπε να έρθει 1-7 ο ΠΑΟΚ. Λέει, εγώ η ομάδα μου πήρε πρωταθλήματα. Πήρε κύπελα, η ΑΕΚ, έχω παίξει Champions League. Έχει παίξει 30 φορές Champions League και είσαι μικρή ομάδα. Τρελά αποτελέσματα μέσα στη Μαδρίτη. Εγώ ξέρω, οι μεγάλες ομάδες είναι αυτές που δεν πέφτουν από την Ελλάδα. Δεν πέφτει. Παρά πει ότι είναι μεγάλη ομάδα. Δηλαδή η United είναι ξεφτύλα. Η Liverpool είναι ξεφτύλα. Ναι, τι λες τώρα. Σακλαμάρες λες. Η Linz είναι ξεφτύλα, δεν είναι μεγάλο κλαμπ. Στην Ελλάδα ρε φίλε είναι 3 οι μεγάλες ομάδες. Αυτές που δεν πέσανε ποτέ. Ωραία, μπράβο. Στην Αγγλία σου λέω, άρα η United δεν είναι. Στην Ελλάδα λέω εγώ είναι ξεφτύλα. Η Linz δεν είναι. Στην Ελλάδα λέει. Στην Ελλάδα λέει αυτός. Στην Ελλάδα ρε φίλε 2-3. Εσύ που λες να φύγει ο Άγγελος με τον Βερμπάτο, ξύλο θα παίξει. 2-3 κλαμπ δεν πρόκειται να παίξουν ποτέ. Λοιπόν, για να το τελειώσουμε, μην κουράζουμε τον κόσμο. Είμαι ο Μπερμπάντοφ και φεύγει ο Τούντορ. Κάτσε το αντίθετο. Εγώ και αυτό το δεν θέλω να απενεργοποιήσω τον Μπερμπάντοφ.
δεν το ξαναβάζει να παίξει μπάλα. Με το Τούτορ δεν βλέπω προοπτική, ρε φίλε. Πώς θα γίνει τώρα. Κάνει λάθη, δεν έχει κορμό, ρε φίλε. Έχει έξι, με συγγνώμη λίγο. Έχει έξι μήνες με αλλάζει συνέχεια παίκτες. Μια τον Κάτσε αμυντικό χάφ, μια τον Χαρίση, μια τον ένα, μια τον Κοροπέτσι αριστερά. Μια τον Σάμπο από Κίμερια, αφού δεν πάει ο Σάμπο, ρε. Δεν το βλέπουν, αποτύχαν εκεί πέρα. Με τον έβαλε στον Ρόξτρα μέχρι χθες. Πες την άποψή σου. Δεν βλέπω προοπτική με τον Τούντορ. Το είναι λίγος. Θέλει μεγάλο προπονητή ο Πάουκ. Τελείωσε. Θέλω να μου πεις εσύ αυτή τη στιγμή, πρώτον, πώς είδες το μάτς σήμερα. Αν η ΑΕΚ με αυτή την νοοτροπία, θα σου κάνω την εξή ερώτηση πρώτον, τρεις ερωτήσεις πρώτον. Πώς είδες το μάτς σήμερα. Αν η ΑΕΚ με αυτή την νοοτροπία αυτού του προπονητή μπορεί να χτυπήσει το χοντρό. Του Γκουστάβο Πογιέτ. Ναι. Όχι. Και τρίτο. Αυτό ρωτάω. Να το χτυπήσει στο μάτς με το μεταξύ. Όχι, όχι. Να το χτυπήσει, να χτυπήσει πρωτάθλημα. Και με μεταγραφές ακόμα. Του χρόνου. Μπορεί, ναι. Με αυτή την νοοτροπία, σαντική νοοτροπία, του κλείνουμε πίσω άμα ποτέ το 1-0. Τώρα για αυτά τα εργαλεία, αυτά τα υλικά. Του χρόνου εμείς επιστρέψουμε μεταγραφές, θα παίζει διαφορετικά. Θα ρίξει λεφτά το καλοκαίρι. Στο ρόστερ του ΠΑΕΚ, σήμερα που δεν κλείστηκε, δεν κινδύνευσε από ένα κακό ΠΑΟΚ στο τέλος. Άρα δικαιολογεί με το κλείσιμο των προηγουμένων αγώνων τις ενέργειές του. Το πολύ πολύ βασικό. Όλο, κάτι αποσημειωμένο έσω. Ό,τι. Αποβάλλεται ο Βούλγαρος. Ναι. Τι κάνουν οι υπόλοιποι 9 του ΠΑΟΚ. 9 εννοώ τον κολλική περάστον, έτσι. Δεν είναι με 9. Τι κάνουν. Οι 9 που είναι μέσα, οι παίκτες μέσα. Δεν είδα, δεν πρόσεξα. Τι κάνω, κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σκίζονται σαν σκυλιά. Τι είναι αυτά που λες τώρα, ρε. Πολλές φαντασίες. Το είδες. Ναι, ανέβηκε ο ΠΑΟΚ. Άλλα δύο άτομα που σπάσεις, δηλαδή, με περπάτο δεν ήταν. Σκίζονται 9 άτομα σαν σκυλιά. Δεν μου λες, άκου τώρα, μην κάνεις μύθους. Είναι απίστευτο. Μην πλάθεις μυθιστορήματα τώρα στο μυαλό σου για να δείξεις ότι υπάρχουν προβλήματα. Άλλοι δύο παροξίδες πια. Άκου τώρα να σου πω κάτι. Όταν μπήκε ο περπάτο μέσα. Άκου. Από την ώρα που μπήκε ο περπάτο μέσα στο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ πήρε την κατοχή και την έπαιζε στο μισογήπεδο την ΑΕΚ. Άιντε. Φίλε, όταν οι παίκτες του ΠΑΟΚ βλέπουν τα μούτρα του Μπερμπάντοφ, τα μούτρα του Μπερμπάντοφ ξινά, να κάνει επίτηδες φάουλ, να κάνει επίτηδες κόκκινες κτλ. Σου λέει, πού στη Βούλγαρε θα παίξουμε την μπάλα μας. Ό,τι ενέργεια κάνουμε, μετά παρατήρηση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο τομάρι ποδοσφαιρικό και παλιό χαρακτήρα σαν τον Μπερμπάντοφ αυτή τη στιγμή στο ΠΑΟΚ. Εσείς είστε για μυθιστορήματα. Ο Γκαρσία είναι το καλύτερο παιδί κολεγιέμενο του Γαλασσάν προσθέσει αυτό το τομάρι. Μόλις πέθανε ο Γκαρσία είναι ο καλύτερος τώρα. Λοιπόν, βγάζει μια κάρτη μέσα αριστερά και δεν κινείται ο Μακ, αλλά δεν πρέπει να πάει. Ήταν πολύ άσχετη η κάθετη όμως. Ζουμάρο σκηνοθέτη, παρατήρηση. Σιγάρε. Υπεύθυνε της NASA, ας πούμε, που ήρθε στους αμόρφωτους. Δηλαδή, περίμενε, εντάξει λίγο. Αυτό έκανε. Δυστυχώς ήρθε στους αμόρφωτους. 5-40-601. Ναι, το βλέπουμε όντως. Εγώ το βλέπω, και εγώ το βλέπω. 5-40-601, διάλειμμα. Το βλέπω κι εγώ. Πάμε.